Ο κόσμος ζει τις μεγάλες δυσκολίες εξαιτίας των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Δυσκολεύεται να πληρώσει τα τιμολόγια. Απλήρωται το ρεύμα, απλήρωται το νερό σε πολλές οικογένειες. Προχθές είχαμε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας σε πυρόπληκτο στο Μάτι. Αποφεύθηκε τελευταία στιγμή. Ένα κράτος αδίστακτο απέναντι στο λαό, με αυξήσεις στα τιμολόγια, με μείωση των μισθών, με μείωση των συντάξεων, με εργασιακές σχέσεις λάστιχο. Όλα αυτά ζει σήμερα μια λαϊκή οικογένεια. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται και η Νέα Δημοκρατία τώρα, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν. Η Νέα Δημοκρατία λέει ανάπτυξη για όλους, δίκαιη ανάπτυξη έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τι είδαμε όλη αυτή την περίοδο? Είδαμε νόμους που έχουν στο επίκεντρο, αν θέλετε, τη λαϊκή οικογένεια, με μείωση συνολικά του επίπεδου της ποιότητας ζωής. Λέει και ανάπτυξη όμως τώρα, κύριε Κατσός, να σας κάνω λίγο και τον αντίλογο. Ορίστε. Εδώ. Λέει και ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Και λίγο να γυρίσει σελίδα η χώρα. Η ανάπτυξη αυτή για να γίνει θα γίνει πάνω στα συντρίμμια των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού. Ήδη το νομοσχέδιο αυτό φαίνεται ότι ποιον θέλει να υπηρετήσει. Ό,τι έμεινε όρθιο στην κρίση εξαιτίας των αγώνων των εργαζομένων και του λαού, έρχεται τώρα με την ανάπτυξή τους να το ισοπεδώσουν. Τι προβλέπει λοιπόν το σχέδιο νόμου αυτή για την ανάπτυξη? Τα δίνει όλα στους εργοδότες, στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Τους λέει: έχουμε δημιουργήσει φιλικό περιβάλλον, ελάτε, προνόμια θα έχετε, κίνητρα θα έχετε φτηνή εργατική δύναμη, δεν θα έχετε συνδικάτα, γιατί μέσα από το σχέδιο νόμου βάζει φραγμό στα συνδικάτα με το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Θα έχετε στο πιάτο όποιον αντιδρά, γιατί θα έχει τη βάση δεδομένων το Υπουργείο και θα την παραδίδει στους εργοδότες. Λοιπόν, δεν θα έχετε απεργίες, γιατί εδώ θα ψηφίζουν όλοι ηλεκτρονικά. Άρα λοιπόν, τι θα ψηφίσουν μερικοί για τις απεργίες? Πάνω από τον εργαζόμενο θα είναι εργοδότης και του λέει: κάνε εδώ like, ψήφισε. Καταλάβατε. Παραφωνίες δεν υπήρχαν πάνω στο συγκεκριμένο που λέτε το προηγούμενο διάστημα? Ακούστε, τα συνδικάτα έχουν τα καταστατικά τους. Έτσι δεν είναι? Και είναι οργάνωση των εργαζομένων. Καμιά δουλειά δεν έχει εργοδοσία και το κράτος. Γιατί λοιπόν παρεμβαίνει? Παρεμβαίνει προς όφελος της εργοδοσίας το κράτος σήμερα. Θέλει να εξασφαλίσει άκρα του τάφου σιωπή. Γι' αυτό λοιπόν εμείς καλούμε τους εργαζόμενους 24 του Οκτώβρη, που αποφασίστηκε από πολλές ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, σωματεία και 24ωρη απεργία, να δώσουν απάντηση ενάντια σε αυτό το σχέδιο νόμου, το οποίο ισοπεδώνει εργασιακά δικαιώματα, τα δίνει όλα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Εδώ ήδη ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, έλεγε: ελάτε. Εδώ μεγάλες δυνατότητες να κερδίσετε πολλά στη χώρα μας. Άρα λοιπόν εδώ οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιπαρατεθούν με αυτή την ανάπτυξη η οποία συμπαθώνει τη ζωή τους. Και την ανάπτυξη για τα κέρδη. Και όχι την ευρύτερη. Λοιπόν, στο τραπέζι πήγαν δύο ζητήματα. Το ένα είναι η παραβατικότητα, τα ναρκωτικά, η έμπορο ναρκωτικών, το κοινό, αν θέλετε, έγκλημα που πρέπει να διώκεται. Και την άλλη, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες. Ναι, αλλά αυτός υπάρχει, όπως είδατε. Δηλαδή, σε αυτά τα κτίρια Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν όλοι μαζί εδώ, μέσα. Πού είναι η ευθύνη? Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι λέει? Χρηματοδοτεί τη ΜΚΟ. Τη ΜΚΟ. Με κανέναν έλεγχο, από πουθενά. Δεν δίνουν πουθενά, αν θέλετε, λόγο τι κάνουν τα χρήματα αυτά. Και εδώ κάνουν ό,τι θέλουν. Πίσω από τη ΜΚΟ, ξέρετε τι κρύβεται? Είναι μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση. Και όμως εδώ, αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζει και η Νέα Δημοκρατία, τις ΜΚΟ, αυτές, αν θέλετε, να είναι που θα διαχειρίζονται τους πρόσφυγες, και όχι μόνο, και άλλες πλευρές της κοινωνικής ζωής έχουν ανατεθεί στις ΜΚΟ. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα μεγάλο που εδώ θα πρέπει να απολογηθούν στους εργαζόμενους και στο λαό οι κυβερνήσεις που αποδέχονται αυτές τις ΜΚΟ, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες, αν να θέλετε, ελέγχουν τι έργο κάνουν έχουν, διάφορα πράγματα, διάφορα πράγματα. Δεν λέω περισσότερα, γιατί πίσω από τα διάφορα πράγματα κρύβονται πολλά. Και υπάρχει βέβαια και το θέμα αυτό των εξαρχείων, τα ναρκωτικά, οι έμποροι ναρκωτικών είναι ελεύθεροι, δυστυχώς. Λοιπόν, και βέβαια το κοινό, εντάξει, το οποίο θα πρέπει πράγματι να διασφαλίσει στον κόσμο ότι θα ζει χωρίς εμπόριο ναρκωτικών. Δημήτρης Μαρκόπουλος, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.